5 λεπτά στο δρόμο με τον Βαγγέλη Κιούση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 28 Ιουλίου και το αυτοκίνητο της εβδομάδας είναι αναμφισβήτητα η νέα Mercedes GLC, για την οποία θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Νίκο Ρίζο, υπεύθυνο προϊόντος επιβατικών οχημάτων στη Mercedes-Benz Ελλάς. Κύριε Ρίζο, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά. Καλησπέρα κύριε Κούση, σε εσάς και τους ακροατές σας. Ποια είναι τα νέα στοιχεία που διαθέτει αυτή η GLC σε σύγκριση με την προηγούμενη, κύριε Ρίζο? Η GLC αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή SUV της Mercedes-Benz, ένα γεγονός το οποίο αποτυπώνεται τόσο στην παγκόσμια όσο και την ελληνική αγορά, καθώς οι ταξινομήσεις του 2021 έδειξαν ότι βρίσκεται και στην πρώτη θέση των ταξινομήσεων των μεσαίων SUVs. Η νέα λοιπόν GLC στο βασικό της εξοπλισμό έχει αναβαθμιστεί σημαντικά. Έτσι λοιπόν, η γραμμή Avantgarde Line είναι βασική σε όλα τα μοντέλα μας. Στοιχεία λοιπόν όπως ο ατμοσφαιρικός φωτισμός, η ασύρματη φόρτιση, πλοήγηση καθώς και μεγάλες οθόνες προσφέρονται εξ αρχής, δημιουργώντας έτσι ένα πολύ ελκυστικό όχημα. Επίσης, στο εσωτερικό του οχήματος, οι οθόνες, οι μεγάλες οθόνες, ακολουθούν την λογική και τη φιλοσοφία της C-Class και της S-Class. Έτσι λοιπόν, ο οδηγός απολαμβάνει μια οθόνη 12,3 ιντσών, ενώ η κεντρική οθόνη, σαν προέκταση της κεντρικής κονσόλας, με διαγώνιο 11,9 ίντσες, λειτουργεί μέσω εντολών αφής, προσφέροντας όλες τις ρυθμίσεις για μια άνετη και ασφαλή οδήγηση. Όσον αφορά τις διαστάσεις του οχήματος, το μήκος αυτού έχει αυξηθεί κατά περίπου 60 χιλιοστά, γεγονός που λειτουργεί σε όφελος του μεταξονίου καθώς και των προβόλων εμπρός και πίσω. Και φυσικά του διαθέσιμου χώρου φόρτωσης, ο οποίος ανάλογα με τη διάταξη των καθισμάτων κυμαίνεται από 600 έως 1640 λίτρα. Κλείνοντας, με την προσθήκη του προαιρετικού πακέτου engineering, μπορεί να προσθεθεί αεροανάρτηση στο όχημα, αλλά και σύστημα τετραδιεύθυνσης, που δίνει τη δυνατότητα στους τροχούς του πίσω άξονα να στρέφονται έως 4,5 μοίρες, γεγονός που προσφέρει μεγαλύτερη οδηγική σταθερότητα σε μεγάλες ταχύτητες και πιο μεγάλη ευελιξία σε αστικές μετακινήσεις. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα της GLC έναντι του ανταγωνισμού της? Σίγουρα η νέα γενιά τηλεματικής 7, η νέα GLC, εξοπλίζεται με την τελευταία γενιά του συστήματος infotainment Mercedes-Benz User Experience, γεγονός που την κάνει πιο ψηφιακή και ευφυή. Επίσης, υπάρχουν καινούργια χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν τον off-road χαρακτήρα του οχήματος και μάλιστα ψηφιακά. Έτσι λοιπόν, για πρώτη φορά η ειδική λειτουργία εκτός δρόμου εμφανίζει πληροφορίες της εκτός δρόμου διαδρομής στην κεντρική οθόνη του οχήματος. Και επίσης, αν προσθεθεί και ο προαιρετικός εξοπλισμός κάμερας 360 μοιρών, υπάρχει ένα καινούργιο χαρακτηριστικό που λέγεται διαφανές καπό, που κάνει ορατή την περιοχή μπροστά από το όχημα στην κεντρική οθόνη, διευκολύνοντας έτσι την οδήγηση εκτός δρόμου. Τέλος, το πιο σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού είναι ότι η GLC διατίθεται μόνο πλέον ως υβριδικό όχημα, είτε ως ήπια υβριδικό, δηλαδή στις χαμηλές στροφές υπάρχει ένα σύστημα μίζας δυναμό 48V και ισχύος 17 kW που ενισχύει την κίνηση, είτε ως αμιγός plug-in, όπου υπάρχει πρόσθετη ηλεκτρική ισχύς της τάξης των 100 kW με ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χιλιόμετρων. Έτσι λοιπόν η GLC 300DE αποτελεί και θα αποτελεί στο μέλλον τη μόνη επιλογή υβριδικού συνόλου, plug-in hybrid, συνδυασμό δηλαδή ηλεκτροκινητήρα και πετρελαιοκινητήρα. Πώς θα εξελιχθεί προϊοντικά η παρουσία της GLC στην ελληνική αγορά, κύριε Ρίζο? Στην ελληνική αγορά η παρουσίαση θα γίνει σε τρία στάδια. Σε πρώτη φάση λοιπόν ξεκινάμε με τις ήπια υβριδικές τεχνολογίες 48V, ένας πετρελαιοκινητήρας και δύο βενζινοκινητήρες θα είναι διαθέσιμοι. Οι πωλήσεις ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Η παραγωγή ξεκινάει από τον Αύγουστο, ενώ το λανσάρισμα των οχημάτων αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η τιμή εκκίνησης για την GLC 200 Formatic, βενζινοκινητήρα δηλαδή, είναι στις 66.500 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη έκδοση πετρελαίου, η GLC 220D Formatic, ξεκινάει από τις 71.500 ευρώ. Να συμπληρώσω εδώ ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους αναμένεται και η παρουσίαση των πολυπόθητων
υβριδικών εκδόσεων, ενώ οι εκδόσεις AMG θα είναι διαθέσιμες από το νέο έτος. Τέλος, οι πελάτες μας θα έχουν τη δυνατότητα να δουν για πρώτη φορά την GLC στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων από το Σεπτέμβριο του 2022, ενώ το Νοέμβριο του 2022 θα υπάρχει δυνατότητα δοκιμής με test drive σε εκδόσεις plug and hybrid. Κύριε Ρίζο, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Σας εύχομαι καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε εσάς και τους ακροατές σας. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Ρίζος, υπεύθυνος προϊόντων επιβατικών οχημάτων στη Mercedes-Benz Ελλάς, μιλώντας για τη νέα Mercedes GLC, για την οποία μπορείτε να διαβάσετε ασφαλώς τα πάντα στο www.motorone.gr. Αυτά για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.